νέα σεζόν ξεκινάει για τον Παναθηναϊκό. Τι περιμένουμε, τι υποσχόμαστε. Τι υποσχόμαστε, τι περιμένουμε. Ακόμα είμαστε στη φάση που φτιάχνουμε την ομάδα. Αυτή τη στιγμή θέλουμε να δοθούμε, γιατί έχουμε αρκετά νέα πρόσωπα. Θέλουμε να δείξουμε μια ομάδα που θα παίζει καλό βόλεϊ, που να ξέρει τι θέλουμε στο γήπεδο. Οι στόχοι μας πάονται, παραμένουν ψηλοί. Θέλουμε να πετύχουμε κάτι παραπάνω. Ο τελικός δηλαδή. Και από εκεί πέρα θα δείξει. Το γεγονός ότι η ΑΕΚ έχει προβλήματα, ότι οι άλλες ομάδες είναι από νησιά που είναι δυνατές, είναι μόνο ο Ολυμπιακός που είναι αντίπαλος ο δυνατός. Εντάξει, πάντοτε πριν το πρωτάθλημα μιλάμε με το τι είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή. Η εικόνα αυτή τη στιγμή ίσως δεν διαφέρει πολύ από αυτό που πάτε, αλλά ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί τα ρόστερ. Και το κυριότερο, για να δεις ποια είναι η δυνατότητα, πρέπει αυτές τις ομάδες να τις δεις μες στο γήπεδο. Τι θα παρουσιάσουν. Σαφώς, όντως είναι μια ομάδα που ξεχωρίζει σε σχέση με τις άλλες. Είναι 2-3 που είναι κοντά στο γήπεδο. Η ΑΕΚ είναι ερωτηματικό. Και από εκεί πέρα θα δούμε. Όλο στο γήπεδο. Τι είδατε στο πρώτο φιλικό? Στο φιλικό ήταν, το πρώτο φιλικό ήταν απλώς ξεμούδιασμα. Είδα την ομάδα μου Κεφάτη, ότι ήθελε να παίξει, ήθελε να κυνηγήσει κάθε μπάλα και αυτό ήθελε να δω και το είδε και ευχαριστήθηκα. Θα δέσει η ομάδα γρήγορα, γιατί αλλάξατε πασαδόρο, αλλάξατε διαγώνη, αλλάξατε λίμερο. Δουλεύουμε σε αυτό το κομμάτι, η ομάδα θα δέσει αρκετά γρήγορα πιστεύω. Γιατί σε σχέση με την περσινή χρονιά οι αλλαγές είναι πιο λίγες, είναι αρκετές οι αλλαγές βέβαια και σημαντικές, αλλά είναι σαφώς πιο λίγες και θα δέσει και τα πιο γρήγορα από την περσινή ομάδα. Ευχαριστώ πολύ.